Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να επιμείνω στο τεράστιο αυτό ζήτημα και να σας ρωτήσω το εξής. Επαναλαμβάνετε τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Όμως, αναρωτιούνται πολλοί αν στην περίπτωση του Εύρου και της Θεσσαλίας ήταν μόνο αυτό που προκάλεσε το εύρος των προβλημάτων. Δηλαδή, εσείς λάθη στους κυβερνητικούς χειρισμούς δεν διαπιστώσατε. Ο εκπρόσωπός σας, ο κύριος Μαρινάκης, είχε πει προημερών ότι όλοι αξιολογούμαστε. Από την αξιολόγηση που εσείς κάνατε, διαπιστώσατε να υπάρχουν λάθη από κυβερνητικά στελέχη και αν αυτά θα προσμετρηθούν ενδεχομένως σε έναν ασχηματισμό που θα κάνετε είτε πριν είτε μετά τις περιφερειακές εκλογές. Αλλά και επειδή μιλάμε για λάθη και είπατε και νωρίτερα για τα κονδύλια του Αιγής, η αντιπολίτευση σας καταλογίζει ότι πήγατε την Τρίτη στο Στρασβούργο και είδατε την Ευρωπαϊκή Ηγεσία, αλλά τα χρήματα τα οποία φέρατε ήταν χρήματα τα οποία ήταν στη διάθεση της χώρας μας και δεν είχαν αξιοποιηθεί. Τι απαντάτε λοιπόν? Μου βάλατε πολλά ερωτήματα. Έχω την απέτηση πρώτα και πάνω απ' όλα από τον εαυτό μου να κάνω πάντα σκληρή αυτοκριτική για το τι δεν πήγε καλά. Και αυτήν κάνω και τώρα και σε πολιτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πρέπει να μαθαίνουμε από τις αστοχίες μας. Ποτέ δεν είπα ότι δεν έγιναν λάθη στη διαχείριση του φετινού καλοκαιριού. Δεν είναι τώρα η ώρα να μιλήσω αναλυτικά για αυτά. Θα προτιμήσω να σας μιλήσω για το τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση του Ντάνιελ, των καταστροφικών πλημμυρών, δεν αισθάνομαι ότι στην πολιτική προστασία έχουμε καταφέρει και έχουμε εντάξει όλα τα σημαντικά μετεωρολογικά δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό και μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες θα είναι η μεταφορά στην πολιτική προστασία και της ΕΜΗ, αλλά και του Εθνικού Αστεροσκοπίου, έτσι ώστε κάτω από έναν φορέα να βρίσκεται όλο το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Ξέρετε, οι επιστήμονες δεν συμφωνούν πάντα σε όλα μεταξύ τους, αλλά είναι πολύ σημαντικό να συνομιλούν όλοι στην πολιτική προστασία, ώστε να μπορούμε και εμείς να κρίνουμε τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία θέτουν στην διάθεσή μας. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να μπορέσουμε να εμπλέκουμε τις ένοπλες δυνάμεις με ακόμα πιο αποτελεσματικό τρόπο. Χρειαζόμαστε πιο πολλά αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς, θα έλεγα μερικές φορές, την γραφειοκρατία που πολλές φορές αυτή η διαλειτουργικότητα συνήθως συνεπάγεται. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε πολύ καλύτερα τα στελέχη της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο περιφερειών και δήμων. Άνθρωποι πρόθυμοι συχνά, με εμπειρία στο πεδίο, αλλά χωρίς κατά ανάγκη να έχουν την εκπαίδευση η οποία απαιτείται, έτσι ώστε να μπορούν να δουλέψουν συντονισμένα κάτω από μια κεντρική δομή. Για τα θέματα των πυρκαγιών χρειαζόμαστε περισσότερα συστήματα και περισσότερη τεχνολογία έγκαιρου εντοπισμού των πυρκαγιών. Είτε μιλάμε για drones, είτε μιλάμε για δορυφορικές εικόνες. Η εμπειρία λέει ότι η πυρκαγιά σβήνει άμα καταφέρεις να παρέμβεις γρήγορα. Όχι πάντα βέβαια, διότι στην Πάρνη θα έγινε πολύ έγκαιρη παρέμβαση και παρά τα αυτά δεν καταφέραμε να σβήσουμε την πυρκαγιά. Όμως ο έγκαιρος εντοπισμός των πυρκαγιών είναι εξαιρετικά σημαντικός. Σας ανέφερα λοιπόν μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, εντοπίζοντας αστοχίες, αδυναμίες, τις οποίες διαγνώσαμε το φετινό καλοκαίρι. Όπως σας είπα, ο σκοπός μας είναι συνεχώς να γινόμαστε καλύτεροι και όταν, ειδικά στο ζήτημα των πυρκαγιών, γιατί η πλημμύρα, όπως σας είπα, είναι ένα τελείως διαφορετικό φαινόμενο και δεν μπορείς να κάνεις κάτι για το πόσο νερό θα πέσει, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Βέβαια, θέλω να επισημάνω και πάλι κάτι το οποίο είπα στον Εύρο. Το είπα και στην Βουλή και κάποιοι έσπευσαν δυστυχώς να διαστρεβλώσουν τα λόγια μου, υπονοώντας ότι δήθεν εγώ αμφισβητώ την επιστήμη. Είπα και το επαναλαμβάνω ότι όταν επισκέφθηκα τον Εύρο, διαπίστωσα, διότι αυτό μου υπέδειξαν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι τελικά το μέγεθος της καταστροφής δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο στην αρχή είχαμε φοβηθεί. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι ένα τμήμα του Εθνικού Πάρκου της Γιαδάς δεν κάηκε και από το κομμάτι εκείνο το οποίο κάηκε, ένα σημαντικό κομμάτι ήταν φωτιά χαμηλής έντασης που μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι το πάρκο αυτό θα μπορέσει να αναγεννηθεί πιο γρήγορα από ό,τι το πιστεύαμε. Άρα όλα αυτά είναι επιστημονικά δεδομένα τα οποία πρέπει να τα προσμετρήσουμε, πρέπει να τα αναλύσουμε και να τα αξιολογήσουμε. Τώρα,
ως προς τους ευρωπαϊκούς πόρους. Κοιτάξτε να δείτε. Το Ταμείο Ανάκαμψης προσωπικά το διαπραγματεύτηκα. Και έφερα στη χώρα 31 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν υπήρχαν το 2019. Και η δυνατότητα η οποία μας δίνεται να προσθέσουμε μια πρόσθετη ευελιξία στο Ταμείο Ανάκαμψης και να χρησιμοποιήσουμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν μετράνε ούτε στο έλλειμμα ούτε στο χρέος, για να μπορέσουμε να κάνουμε άμεσες παρεμβάσεις στις υποδομές μας, στις σιδηροδρομικές γραμμές, στις γέφυρες, στους δρόμους μας, είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για τη χώρα. Το ίδιο ισχύει και για τα αδιάθετα του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχει πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο να μην έχει κάποιους αδιάθετους πόρους. Δεν υπάρχει χώρα η οποία έχει πετύχει 100% απορρόφηση. Αυτά τα λίγα αδιάθετα τα οποία είχαμε, 250 με 300 εκατομμύρια, εξασφαλίσαμε ευελιξία να μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε πλήρως. Και αυτά είναι καινούργια χρήματα. Τα χρήματα τα οποία θα διεκδικήσουμε από το Ταμείο Αλληλεγγύης το 2024. Εξήγησα με, θα έλεγα, πολύ σαφή γλώσσα και στην πρόεδρο της Επιτροπής ότι δεν είναι δυνατόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτουμε κάτι παραπάνω από ένα δις για υποστήριξη φυσικών καταστροφών, όταν διαθέτουμε 3 εκατομμύρια για το πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου σε 20 και 30 χρόνια. Γι' αυτό και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το τι κάνουμε σήμερα δηλαδή, πώς βοηθάμε τους συμπολίτες μας να ξεπεράσουν τέτοιες φυσικές καταστροφές, έχει τεράστια σημασία. Και δεν θα ησυχάσω εάν δεν καταφέρω να πείσω τους Ευρωπαίους ομολόγους μας ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης με σημαντικούς πόρους και φυσικά η Ελλάδα το 24 να πάρει αυτό που της αναλογεί για τις μεγάλες ζημιές οι οποίες έγιναν στην Θεσσαλία. Όλα αυτά είναι καινούργια χρήματα τα οποία δεν υπήρχαν και το ίδιο ισχύει και για το αποθεματικό, το αγροτικό, το οποίο είναι ακόμα μικρότερο, είναι κάτω από 500 εκατομμύρια. Είχε πρακτικά εξαντληθεί για το 2023. Ξεκινάει η ενεργοποίηση του νέου αποθεματικού το 2024 και το πρώτο ελληνικό αίτημα το οποίο θα κατατεθεί θα είναι το ελληνικό αίτημα. Όμως να πω και κάτι γενικότερο. Η αποκατάσταση της Θεσσαλίας θα μας στοιχήσει σημαντικούς πόρους. Αυτοί οι πόροι θα έρθουν από ευρωπαϊκό κονδύλιο, θα έρθουν όμως και από εθνικούς πόρους. Και το γεγονός ότι σήμερα η ελληνική οικονομία είναι ισχυρή και μπορεί να απορροφήσει ένα τέτοιο κραδασμό, λέει πολλά πράγματα για την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει ως χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα ήθελα να σκεφτόμουν τι θα συνέβαινε στην ελληνική οικονομία και ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μια τέτοια φυσική καταστροφή, αν αυτό είχε συμβεί πριν από 5 χρόνια. Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω ένα σχηματισμό.